παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, άλλο ένα βίντεο με empties. Και για όσους δεν γνωρίζετε τι είναι τα empties, είναι τα προϊόντα που έχω καταναλώσει, κρατάω τις συσκευασίες τους και σας τα δείχνω, αν σας αρέσει να βλέπετε τι χρησιμοποιεί έτσι ο άλλος. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να κρυφοκοιτάω. Δεν έχω πάρα πολλά, αλλά επειδή τα είχα αυτά για αρκετό διάστημα, είπα να κάνω ένα review πριν ξεχάσω πώς ήταν όταν τα χρησιμοποιούσα. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα με μαλλιά, πρόσωπο, σώμα κλπ. Μετά τα λίγο πιο άσχετα. Ένα προϊόν για τα μαλλιά είναι το σαμπουάν της Pantene που είχα πριν αρκετό διάστημα. Είναι για όγκο. Η Pantene είναι από τις εταιρείες που μου αρέσουν περισσότερο τα conditioner της για τα μαλλιά. Όχι ότι δεν μου αρέσει το σαμπουάν, αλλά είναι ένα προϊόν που είναι απλά ok για μένα. Δεν έχω βρει μέχρι στιγμής το σαμπουάν που θα πω wow, αυτό είναι, ξέρω εγώ, είναι το καλύτερο για μένα. Ακόμα δεν το έχω βρει αυτό το σαμπουάν, και αν έχετε κάτι να μου προτείνετε και από πιο high-end, αλλά εντάξει, δεν θα δίνω και 20 ευρώ για να πάρω σαμπουάν. Μέχρι 10 ευρώ και κάτι μπορεί να τα έδινα, αν πραγματικά πίστευα ότι θα κάνει δουλειά με τη λιπαρότητά μου, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Λοιπόν, τώρα πάμε για το πρόσωπο. Σας έχω κάνει και ένα review και θα είναι κάπου εδώ πέρα μάλλον, για να πάτε να το δείτε στο blog μου αν δεν το έχετε δει. Είναι της Caladerm. Είναι η μάσκα μάλλον Caladerm, τουλάχιστον εγώ έτσι τη λέω. Έχω τελειώσει όλο το βαζάκι. Έρχεται σε γυάλινη συσκευασία. Είναι μάσκα για λιπαρό δέρμα και δέρμα με ακμή. Τη συγκεκριμένη μπορείτε να την τοποθετήσετε τοπικά στα σπυράκια ή μπορείτε να την απλώσετε σε όλο το πρόσωπο και να την αφήσετε όλο το βράδυ να δράσει. Η μυρωδιά της είναι πολύ έντονη, δεν είναι ωραία γιατί έχει άργυρο μέσα, αλλά είναι μια ελληνική εταιρεία, παρασκευάζεται στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Μου την είχε συστήσει ο δερματολόγος μου, προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ. Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στο blog, να μην σας απολύω με αυτά. Άλλη μια εταιρεία είναι της Corpus, είναι για όλες τις επιδερμίδες τη συγκεκριμένη μάσκα προσώπου. Και αυτή σας την έχω δείξει σε ένα βίντεο με την περιποίηση του προσώπου μου, και αυτό θα υπάρχει εδώ πέρα για να το δείτε. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι με φύκια και θαλάσσια λάσπη, αυτή εδώ πέρα, μου άρεσε αρκετά. Περιέχει αρκετό προϊόν που μπορείτε να κάνετε 2 μάσκες προσώπου με γενναία δόση, και λίγο πιο συντηρητικά 3 φορές μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Μαντιλάκια καθαρισμού είναι αυτά εδώ από την Σεπτόνα, πάλι ελληνική εταιρεία η συγκεκριμένη. Είναι με αμυγδαλέλαιο και είναι και για τα μάτια και για το πρόσωπο τα συγκεκριμένα. Είναι για κάθε τύπο δέρματος. Δεν μου ερέθησαν τα μάτια, δεν έχει άσχημη μυρωδιά, μου άρεσε πάρα πολύ και είναι από τις οικονομικές εταιρείες. Σίγουρα θα ξαναπάρω μαντιλάκι καθαρισμού, αν και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ μαντιλάκια. Πάντα αν θα τα χρησιμοποιήσω μετά, πάλι θα πλύνω το πρόσωπό μου με κάποιο τζελ καθαρισμού ή κάποιο άλλο καθαριστικό. Γενικά θα πλύνω το πρόσωπό μου μετά, γιατί δεν μου αρέσει η υφή που έτσι είναι λίγο σαν κολλώδης πάνω στο δέρμα. Ένα τζέλ καθαρισμού είναι από τη La Roche-Posay, αυτό εδώ το καθαριστικό τζέλ της Eva Clar. Έχετε δει και γι' αυτό εδώ blog post που θα είναι και αυτό εδώ πέρα. Έχει αρκετά παχύρευστη υφή. Η μυρωδιά δεν είναι κάτι που θα σας ενθουσιάσει, δεν είναι όμως και άσχημη μυρωδιά, είναι μια φαρμακευτική μυρωδιά, αν μπορώ να το πω έτσι. Έρχεται στα 200 ml, κατασκευάζεται στη Γαλλία. Το συγκεκριμένο πάλι μου το έχει συστήσει ο δερματολόγος μου. Κρατάει για αρκετό διάστημα γιατί το τζέλ που περιέχει είναι αρκετά παχύρευτο.
Κάνει πολύ καλό ντεμακιγιάζ, αλλά δεν είναι για ντεμακιγιάζ, ειδικά για τα μάτια. Δεν συστήνεται για χρήση γύρω από τα μάτια. Δεν περιέχει σαπούνι και το pH του είναι στα 5,5, έχει ουδέτερο pH δηλαδή. Blog post αν θέλετε να δείτε περισσότερα. Τώρα για κρέμες σώματος, για την περιποίηση του σώματος. Υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που μάλλον δεν θα την ξέρετε περισσότερη, λέγεται That's Better, και είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει κάποια προϊόντα σε μορφή δείγματος, αλλά έχω αρκετά δείγματάκια από το κάθε προϊόν. Έχω χρησιμοποιήσει προς το παρόν αυτά τα δύο που είναι για... Είναι κρέμη σώματος. Η εταιρεία αυτή είναι για την περιποίηση της επιδερμίδας προσώπου και σώματος και όλα τις τα προϊόντα... όλα τις τα προϊόντα περιέχουν Acai Berry, που είναι μια νέα καλλιέργεια, το συγκεκριμένο φυτό. Βασικά δεν είναι φυτό, νομίζω ότι είναι δέντρο το, δεν είναι δηλαδή θαμνώδες, νομίζω ότι είναι δέντρο το Acai Berry, αλλά θα σας έχω από κάτω στο info box περισσότερες πληροφορίες αν θέλετε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα. Είναι πολύ μοντέρνα η ιστοσελίδα, έχει πολύ ενδιαφέροντα, όχι καλλυντικά, καλλυντικά ας πούμε, κρέμες, καθαριστικά προσώπου και τα λοιπά. Έχει μια πολύ έντονη μυρωδιά, ιδιαίτερη βασικά μυρωδιά, είναι από το Acai Berry. Αν θυμάμαι καλά, σε παλιά έμπτη σας είχα πει, είχα δοκιμάσει ένα γαλάκτομο από την Απιβίτα που ήταν με σίκο και σας είχα πει πόσο έντονη μυρωδιά είχε και πόσο εντύπωση μου είχε κάνει για μια τέτοια εταιρεία που έχει ας πούμε φυσικά στη συστατικά ότι κράτησε η μυρωδιά πάρα πολύ πάνω στο δέρμα μου. Και μπορώ να πω το ίδιο και γι' αυτό, έχει ιδιαίτερη μυρωδιά. Αν σας αρέσει αυτή η μυρωδιά, που δεν μπορώ ιδιαίτερα να την περιγράψω, νομίζω ότι ή θα σας αρέσει ή θα τη μισήσετε. Εγώ προσωπικά, εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ και δεν κάνω promotion στην εταιρεία, απλά είχα μπει στο site γιατί έψαχνα να βρω τα καταστήματα που μπορούσα να προμηθευτώ τα προϊόντα της, λόγω των βίντεο που κάνω με θέμα I Love Greek Products, και την είχα ψάξει αυτή την εταιρεία και ήθελα να προμηθευτώ τα προϊόντα της. Είχα πάει στο φαρμακείο της γειτονιάς γιατί έχει ένα κατάλογο με τα καταστήματα τα οποία συνεργάζεται, που είναι τα φαρμακεία, και δεν το είχα βρει εκεί πέρα, οπότε έτσι έγινε η πρώτη επαφή με την εταιρεία. Είναι γιατί μου αρέσει το προϊόν και όχι για promotion. Σαν είπαμε πολλά, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σας έχω link από κάτω να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αν σας αρέσει, να δείτε και τα υπόλοιπα προϊόντα, και έχει και τιμές, οπότε θα αξιολογήσετε και μόνοι σας αν αξίζει τον κόπο. Επόμενο προϊόν, και γι' αυτό υπάρχει blog post και γι' αυτό θα βρίσκεται εδώ δίπλα, είναι αυτή εδώ η κρέμα χεριών. Σας έχω μιλήσει αρκετά για αυτή την κρέμα και σε βίντεο και στο blog post. Είναι κρέμα και για τα χέρια και για τα νύχια. Η συγκεκριμένη είναι με μέλι και γάλα. Έρχεται στα 70 ml, είναι αρκετά οικονομική, είναι ελληνική εταιρεία. Είναι cruelty free, δεν κάνει δοκιμές δηλαδή σε ζώα. Είναι ελληνική εταιρεία, σας το έχω πει. Δεν κατασκευάζεται στην Ελλάδα, αλλά κατασκευάζονται τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, μου άρεσε πάρα πολύ, κρατάει, το μόνο αρνητικό που μπορώ να πω είναι για το πόμα της. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Για το πόμα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και χάνει την ποσότητα. Πρέπει να, δηλαδή δεν έχεις τον έλεγχο της ποσότητας όταν τη χρησιμοποιείς, αλλά κρατάει, ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία τα χέρια. Εγώ έχω πρόβλημα με τα χέρια μου, χρειάζομαι βαθιά ενυδάτωση και δεν μου αρέσει να περιμένω αρκετή ώρα για να απορροφηθεί η κρέμα. Η συγκεκριμένη απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα, είναι αρκετά ενυδατική κρέμα, διότι εγώ έχω έξεμα, έχω θέμα με τα χέρια μου, θέλω βαθιά ενυδάτωση. Δεν λέω ότι είναι θεραπευτική, απλά με βοήθησε να ενυδατώσω πάρα πολύ καλά τα χέρια μου και επίσης η μυρωδιά κρατάει για πάρα πολύ ώρα.
Επόμενο προϊόν είναι ένα body lotion από την εταιρεία μάλλον Celebrate και η σειρά λέγεται Angel. Είναι αυτό εδώ. Μαζί με άλλα προϊόντα μου το είχε κάνει δώρο μια φίλη μου στα γενέθλιά μου πριν αρκετό καιρό. Και έχω και το έχω και αφρόλουτρο, άλλα τα μπάνιου, μπάλες, freezer, πώς τις λένε, αυτές που τις βάζεις στο μπάνιο και έτσι αφρίζουν, βγάζουν αφρό. Μου το είχε πάρει νομίζω από τα Practical, αν θυμάμαι καλά. Δεν γνωρίζω τιμή γιατί ήταν δώρο. Δεν γράφει συστατικά ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά συγκεκριμένη κρέμα μύριζε σαν βούτυρο κακάο, έχει μια τέτοια μυρωδιά, έτσι ζεστή. Η υφή της είναι πολύ λεπτόρευστη, είναι στα 200 ml. Χρειαζόμουν πολύ λίγη ποσότητα, αλλά το πόμα και εδώ δεν βοηθάει, όπως βλέπετε, γιατί είναι αρκετά μεγάλο, δεν βοηθούσε, έφευγε αρκετό προϊόν γιατί έτριχε σαν νερό η κρέμα. Είχε πολύ γρήγορη απορρόφηση στο δέρμα. Χρειαζόταν αρκετά μικρή ποσότητα, μια φορά δηλαδή έτσι, και έβγαινε αρκετό προϊόν. Αυτό ήταν αρκετό για όλο το σώμα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τη βρω για να σας πω. Ξέρω ότι την είχε πάρει από τα Practical και μέχρι εκεί σταματάνε οι γνώσεις μου. Δεν γνωρίζω ούτε τιμή ούτε τίποτα άλλο. Είναι μια ok κρέμα. Εγώ προσωπικά προτιμώ τις πιο παχύρευτες κρέμες, αλλά ok, αν σας αρέσει κάτι τέτοιο μπορείτε να πάτε στα Practical ή αν πάτε βόλτα στα Practical να δείτε αν υπάρχει εκεί. Τώρα επόμενο προϊόν. Σας το είχα δείξει και σε κάποιο βίντεο, πάλι θα υπάρχει εδώ πέρα. Αν θέλετε να δείτε πώς ξεβάφει τα νύχια, γιατί έχω ένα μικρό βιντεάκι την ώρα που μιλάω και δείχνω και αυτό το προϊόν. Είναι από τη Σεπτόνα, η οποία πάλι είναι ελληνική εταιρεία. Έρχεται σε κουτάκι, είναι το πρώτο που είχα δοκιμάσει και το κράτησα για να σας το δείξω και στα έμπτης. Είναι μαντιλάκια για τα νύχια, ξεβαφτικά. Μυρίζουν ασετόν όπως τα περισσότερα. Και ένα τέτοιο μαντιλάκι αρκεί για να καθαρίσετε, να ξεβγάλετε την όζα από όλα τα νύχια σας. Ναι, και στο συγκεκριμένο βίντεο σας δείχνω πώς ξεβάφει τα νύχια από μια όζα που ήταν της Avon, αν θυμάμαι καλά. Ήταν η φάτσα, αυτές που στεγνώνουν γρήγορα, που σημαίνει ότι ήταν λεπτή η στρώση της, αλλά ήταν το χρώμα κόκκινο, που το κόκκινο αφήνει αρκετά σημάδια και βλέπετε στο βιντεάκι ότι τα καθαρίζει αρκετά καλά τα νύχια. Επόμενο είναι αυτή εδώ η οδοντόπαστα που είναι από την Colgate, η Max White One. Προσωπικά έχει μυρωδιά μέντα, εντάξει, ούτε με ενθουσιάζει ούτε με απογοητεύει η μέντα, δεν είναι μια μυρωδιά που τρελαίνομαι, μ' αρέσει όμως το τσάι πάρα πολύ, γιατί έτσι δίνει μια δροσιά όταν πίνεις τσάι από μέντα. Είναι στα 75 ml, ήταν, αν θυμάμαι καλά, μία σημεία δώρο. Προσωπικά δεν είδα καμία διαφορά στο σμάλτο των δοντιών μου. Σαν αφρό δεν έκανε ιδιαίτερο αφρό και εμένα μου αρέσει να... Δεν ξέρω, μου αρέσει να κάνει περισσότερο αφρό. Θεωρώ ότι καθαρίζει, τουλάχιστον έχω αυτή την αίσθηση, ότι καθαρίζει καλύτερα τη στοματική μου κοιλότητα. Τα επόμενα δύο προϊόντα και τελειώνω είναι αυτό το αποσμητικό από τη Rexona. Σας έχω δείξει νομίζω το ροζ του. Αυτό είναι, υποτίθεται ότι κρατάει για 48 ώρες. Είναι, δεν έχει αλκοόλ. Είναι αντιπέρσπιραντ και αντιτρανσπιραντ. Τέλος πάντων, natural mineral. Προσωπικά προτιμώ περισσότερο το ροζ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά που έχει το ροζ. Το συγκεκριμένο δεν τρελάθηκα ιδιαίτερα. Πάλι το είχα βρει σε προσφορά 1-1 δώρο
Και απλά επειδή είχα ήδη δοκιμάσει το ροζ, είπα να δοκιμάσω κάτι άλλο και πήρα αυτό εδώ το πράσινο. Δεν νομίζω να το ξαναπάρω. Αν είναι να ξαναπάρω από αυτή τη σειρά, θα πάρω πάλι το ροζ. Και τελευταίο προϊόν είναι αυτό εδώ για τα χείλη. Και αυτό το έχω αναφέρει σε βιντεάκι που ήταν review για τα lip balms. Θα το έχω και αυτό εδώ πέρα, αν θέλετε να επισκεφτείτε εκείνο το βιντεάκι για να το δείτε. Είναι αρκετό παλιό και η ανάλυση του δεν είναι πολύ καλή. Αλλά τέλος πάντων, είναι της Garnier, ένα lip balm. Όχι, lip balm λέγονται αυτά. Τέλος πάντων, εγώ το λέω lip balm. Έρχεται στα 4,7 ml. Προσωπικά δεν θα το ξανααγοράσω, διότι ενώ έχει μια πολύ ωραία βουτυρώδη υφή και αν με τα χείλη σας δεν υποφέρετε από οξυρότητα, τότε μπορεί και να σας κάνει. Προσωπικά εμένα μου το έκανε πολύ χειρότερα. Παρατήρησα ότι μου το έκανε πολύ χειρότερα και δεν πρόκειται να το ξαναγοράσω το συγκεκριμένο. Τώρα αν αγοράσω κάποιο άλλο της Garnier, ναι, ok, θα δοκιμάσω άλλο της Garnier, αλλά το συγκεκριμένο δεν πρόκειται να το ξαναπάρω. Και αυτά εδώ ήταν, τελειώσαν τα empties για αυτή τη φορά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας από κάτω και τις αιτήσεις για νέα βίντεο. Αν θέλετε να συνεχίσω να κάνω τα empties, κάντε thumbs up σε αυτό το βιντεάκι και κάντε το share, έτσι για να μοιραστούμε λίγο την αγάπη. Ελπίζω να τα πούμε πολύ πολύ σύντομα, φιλιά!